Τίποτα έκτακτο που να προκαλεί ανησυχία δεν συμβαίνει στον Εύρο, τόνισε μεταξύ άλλων ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης από την Αλεξανδρούπολη. Ένα κοντέινερ πρόσφερε στο νοσοκομείο Δημοτήχου η ύπατη αρμοστία του ΕΕ για τους πρόσφυγες. Πώς θα χρησιμοποιηθεί το κοντέινερ? Εκδήλωση τιμής σε αγωνιστές του Ελλάς από την Τομεακή Επιτροπή Εύρου του ΚΚΕ. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Τετάρτη 27 Μαΐου σήμερα και είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της Δημοτικής Τηλεόρασης Ορεστιάδας. Δεν συμβαίνει τίποτα το έκτακτο που να πρέπει να μας ανησυχεί. Ένα πράγμα μας ανησυχεί, η ασφάλειά μας, τόνισε από την Αλεξανδρούπολη ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Ο κ. Χρυσοχοΐδης επισκέφτηκε για ακόμη μία φορά τον Εύρο. Στον Εύρο επιστρέφουν 400 αστυνομικοί για τη φύλαξη των συνόρων, οι οποίοι είχαν απομακρυνθεί και λόγω κορονοϊού. Ο πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Ορεστιάδας Ηλίας Ακίδης ζητά την αύξηση των μόνιμων θέσεων των αστυνομικών στον Εύρο. Αστυνομικοί οι οποίοι είχαν αποχωρήσει από τον Εύρο με τη μείωση της μεταναστευτικής έντασης και λόγω της πανδημίας επιστρέφουν στη φύλαξη των συνόρων. Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης επισκέφθηκε τον Εύρο και σε δηλώσεις του από την Αλεξανδρούπολη τόνισε ότι η αστυνομία και η Frontex παραμένουν στην περιοχή. Παράλληλα, ο κ. Χρυσοχοΐδης τόνισε ότι από τον Σεπτέμβριο θα αναλάβουν υπηρεσία και οι νέοι συνοριοφύλακες. Στο μεταξύ, ο πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Ορεστιάδας, Ηλίας Ακίδης, αναφέρεται σε ανάγκη αύξησης του μόνιμου προσωπικού που υπηρετεί στον Εύρο, ώστε να σταματήσουν και οι μετακινήσεις. Εντάξει, υπάρχει μια μόνιμη ανακατοσούρα, θα έλεγα, από τους απέναντι στα σημεία, όπως βλέπουμε τελευταία στις Σφαίρες και εδώ πέρα και στους Καστανιές. Καλά κάνουμε και ενισχυόμαστε, καλά κάνουμε, λαμβάνουμε τα μέτρα μας. Απλώς εμείς συνέσταση έχουμε στο ότι στο πήγαινε έλα αυτό το συναδέλφου αναμήνα δεν νομίζω να είναι το ιδανικό και ιδίως για αυτή την εποχή, έτσι, εν μέσω και κορονοϊού. Και οι διευθύνσεις οι δικές τους θα χρειάζονται τα παιδιά αυτά που έρχονται. Πρέπει να πάμε σε μια μόνιμη βάση ενίσχυσης και από εμάς και από το στρατό, θα έλεγα. Γιατί όπως ξέρετε, τώρα πλέον ενεργοποιείται και ο στρατός στα σύνορα και είναι και λογικό εξάλλου. Οπότε νομίζω ότι πρέπει να πάμε σε μια μόνιμη βάση ενίσχυσης και από προσωπικό αλλά και από εξοπλισμό. Πλέον οι εποχές αλλάζουν. Πρέπει να προσαρμοζόμαστε και εμείς με τις εποχές. Οπότε επειδή χρειαζόμαστε πλέον μόνιμη δύναμη στον Εύρο, με τον ΑΒ τρόπο πρέπει να υπάρχει εκεί μόνιμη δύναμη και ενισχυμένη, θα έλεγα. Γιατί ξέρουμε πολύ καλά ο γείτονάς μας, δεν είναι και ό,τι καλύτερο μας έχει τύχει. Οπότε πρέπει να είναι μόνιμα τα άτομα εκεί και από αστυνομία, επαναλαμβάνω, και από στρατό. Έτσι, ξεκάθαρα. Ο κ. Ακίδης τόνισε ότι η αστυνομία παραμένει σε επιφυλακή για τη φύλαξη των συνόρων. Οι γείτονές μας δεν είναι ό,τι καλύτερο για μας. Πρέπει να, σε εισαγωγικά, να ανησυχούμε μόνιμα, γιατί θα είμαστε σε επιφυλακή, να είμαστε έτοιμοι για όλα. Αυτή τη στιγμή, βέβαια, δεν είναι κάτι, να μην ανησυχούμε και τον κόσμο, έτσι, ότι κάτι θα γίνει, πόλεμος θα γίνει. Δηλαδή, δεν έγινε κάτι το εξωπραγματικό, έτσι, γιατί πολλά βλέπουμε διάφορα να δημοσιεύουν, τα οποία δεν ανταποκρίνονται και στην αλήθεια. Αλλά πρέπει να είμαστε πάντα έτοιμοι εμείς για κάθε ενδεχόμενο. Ένα κοντέινερ πρόσφερε στο νοσοκομείο Δημοτήχου η ύπατη αρμοστία του ΕΕ για τους πρόσφυγες. Το κοντέινερ τοποθετήθηκε στην είσοδο του νοσοκομείου προκειμένου να υποδέχονται ασθενείς με ύποπτα συμπτώματα όσον αφορά στον κορονοϊό. Χώρο υποδοχής ύποπτων κρουσμάτων κορονοϊού απέκτησε το νοσοκομείο Δημοτήχου. Με πρωτοβουλία και δωρεά της ύπατης αρμοστίας του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες, ένα κοντέινερ τοποθετήθηκε στην είσοδο του νοσοκομείου. Σήμερα ολοκληρώθηκε η δωρεά ενός οικίσκου από την ύπατη αρμοστία του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες στο Γενικό Νοσοκομείο Δημοτήχου, που αποτελεί το μοναδικό δευτεροβάθμιο νοσοκομείο δευτεροβάθμιας υγειονομικής περίθαλψης στην περιοχή του Βορείου Εύρου. Δουλέψαμε στενά με την διοίκηση του νοσοκομείου, προκειμένου ο οικίσκος αυτός να έρθει και να αξιοποιηθεί από τις ιατρικές υπηρεσίες του νοσοκομείου. Αρχικά θα χρησιμοποιηθεί ως μέτρο αντιμετώπιση του κορονοϊού σε ένα ενδεχόμενο δεύτερο κύμα, αλλά παράλληλα θα αποτελέσει και περιουσία του νοσοκομείου για περαιτέρω αξιοποίηση. Απέναντι στον κορονοϊό δεν χρειάζονται διακρίσεις και το μήνυμα το οποίο στέλνουμε είναι ότι όλοι μαζί οι άνθρωποι, ενωμένοι, χωρίς διακρίσεις, θα αντιμετωπίσουμε και αυτή την κατάσταση. Κανείς δεν θα μείνει πίσω και κανείς δεν πρέπει να μείνει πίσω. Και παράλληλα με την ατομική ευθύνη του καθενός, πρέπει πάντοτε να ξέχουμε στο μυαλό μας την πανανθρώπινη ευθύνη που έχουμε απέναντι σε όλους τους ανθρώπους, ανεξαρτήτως καταγωγής. Το Γενικό Νοσοκομείο Δημοτήχου διαχρονικά έχει στηρίξει την προσφυγική κοινότητα εδώ στην περιοχή του Εύρου και αυτή τη στιγμή και σε αυτή τη φάση η ύπατη αρμοστία του ΕΕ ανταποδίδει αυτές τις υπηρεσίες και αυτή τη συνεργασία με την παραχώρηση αυτή του οικίσκου, ο οποίος θα αξιοποιηθεί τόσο για τον τοπικό πληθυσμό, όσο και για οποιοδήποτε άλλο. Συνεχίζονται οι δωρεές και μάλιστα αυτή είναι μια πολύ σημαντική δωρεά που γίνεται από την ύπατη αρμοστία του ΟΗΕ με πρωτοβουλία του κυρίου Πέτριτζίκη Μαργαρίτη,
μας κάνουν δωρεά αυτό το κοντέρ που βλέπετε εδώ, το οποίο θα χρησιμοποιηθεί πάρα πολύ από τις υπηρεσίες των νοσοκομείων. Μας βοηθάει, μετατρέπεται σε σημείο πρώτης διαλογής. Ελπίζουμε όμως να χρησιμοποιηθεί και για κάτι άλλο, διότι όταν μιλάμε για διαλογή μιλάμε για κορονοϊούς και δεν συμμαζεύεται. Εγώ ελπίζω ότι θα χρησιμοποιηθεί για κάτι άλλο, αλλά εν πάση περιπτώσει προετοιμαζόμαστε για τα χειρότερα και αυτό είναι μια πάρα πολύ σημαντική προσφορά που μας έκανε ο ΟΗΕ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και ιδιαίτερως και τον κύριο Μαργαρίτη Πετριτζίκη. Τα ύποπτα περιστατικά οδηγούνται σε συγκεκριμένο χώρο εντός του νοσοκομείου. Τώρα με την προσθήκη του κοντέινερ δεν θα μπαίνουν καθόλου μέσα στο κτίριο. Περνούσε από εδώ, ανέβαινε στο νοσοκομείο, στο κεντρικό κτίριο του νοσοκομείου και εκεί γινόταν η διαλογή. Τώρα, σε περίπτωση που συνεχιστεί αυτή η πανδημία, παρένθεση, ελπίζω να μην συνεχιστεί, όλα αυτά θα γίνονται εδώ. Θα αποκλείεται δηλαδή η οποιαδήποτε διασπορά του κορονοϊού ή του οποιοδήποτε ιού στο νοσοκομείο. Ο διοικητής του νοσοκομείου Διδημοτήχου, Χρήστος Καπετανίδης, αναφέρεται στη σημαντική βοήθεια που έλαβε το νοσοκομείο από δωρητές, βοήθεια η οποία συνεχίζει να καταφθάνει. Και με την ευκαιρία εκφράζω θερμές ευχαριστίες σε όσους ανταποκρίθηκαν με δωρεές στο νοσοκομείο Διδημοτήχου και δεν ήταν λίγοι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και με την ευκαιρία πάλι να ευαισθητοποιηθούν και άλλοι, να προσέξουν το νοσοκομείο, να στρέψουν τα βλέμματά τους στο νοσοκομείο, το οποίο είναι ένα νοσοκομείο το οποίο προσφέρει πάρα πολλά στο Βόρειο Εύρο. Είναι ένα νοσοκομείο πρώτης γραμμής και πρέπει να το προσέξουμε ιδιαίτερα, γιατί είναι η υπόθεση όλων μας. Με αφορμή τη συμπλήρωση 76 χρόνων από την ημέρα της ανατίναξης των γεφυρών δικαίων και λουτρών, η Τομιακή Επιτροπή Εύρου, το ΚΚΕ, μαζί με την ΚΝΕ, τιμώντας τους μαχητές του Ελλάς, οργανώνουν ιστορικό περίπατο στη γέφυρα των δικαίων το Σάββατο 30 Μαΐου και ώρα 7 το απόγευμα. Η αντιπροσωπεία θα αποθέσει λουλούδια και θα ακολουθήσει ενημέρωση για τον αντιφασιστικό αγώνα στον Εύρο από τον εκπρόσωπο του Παραρτήματος Εθνικής Αντίστασης Δημοτήχου Ορεστιάδας. Σημαντικά γεγονότα που διαδραματίστηκαν στην περιοχή του Εύρου και επηρέασαν την πορεία των κατοχικών δυνάμεων της περίοδου 1941-1944 αναδεικνύει η Τομιακή Επιτροπή Εύρου του ΚΚΕ. Πρόκειται για ιστορικά γεγονότα μεγάλης σημασίας που είναι άγνωστα στο ευρύ κοινό. 30 Μάη το 1944 Αμερικανοί σαμποτέρ σε συνεργασία με τους μαχητές του Ελλάς ανατήραξαν τις δύο γέφυρες Δίκαια και Λουτρά. Τότε ήταν αρκετά μεγάλες, 50 μέτρα ήταν το Δικαίο, 40 το Λουτρών. Ο στόχος ήταν να διακόψουν την τροφοδοσία της Γερμανίας με χρώμιο από την Τουρκία. Είχαν καθίσει και είχαν μετρήσει ότι την ημέρα μόνο από το σταθμό των Δικαίων περνούσαν 200 βαγόνια φορτωμένα με χρώμιο, που είναι υλικό άκρως απαραίτητο για την πολεμική βιομηχανία των Ναζί. Με απόφαση λοιπόν που πάρθηκε στο Κάιρο, ήρθαν εδώ οι σαμποτέρ, τους παρέλαβαν οι αντάρτες του Ελλάς με άκρα μυστικότητα, τους μετέφεραν και τους φιλοξένησαν στην Κύμπρινα και στις 29 το Μάη, το πρώτο τάγμα του Ελλάς πήγε στα Δίκαια, το δεύτερο τάγμα πήγε στα Λουτρά. Οι μαχητές του Ελλάς καθάρισαν το τοπίο μέσα σε εισαγωγικά για να δουλέψουν ανενόχλητοι στα πέλματα οι σαμποτέρ και στις 12 η ώρα το μεσημέρι, το βράδυ, πυροδοτήθηκαν, έδωσαν το σύνθημα και έγιναν κομμάτια οι δυο γέφυρες, προκαλώντας έτσι μεγάλη ζημιά στην πολεμική βιομηχανία των Ναζί. Εμείς τιμώντας αυτή τη μέρα θα πάμε το Σάββατο, παίρνοντας όλα τα μέτρα λόγω της πανδημίας του κορονοϊού, θα αφήσουμε λίγα λουλούδια, θα ενημερώσουμε την νεολαία που θα έρθει μαζί μας για τα γεγονότα αυτά και φυσικά ήταν ένα ρυψοκίνδυνο εγχείρημα για το οποίο ο επικεφαλής σαμποτέρ, ο ταγματάρχης James Kelly, αμέσως καλέστηκε στην Ουάσιγκτον και παρασημοφορήθηκε με δύο παράσημα του δώσανε, γιατί ήταν πάρα πολύ ρυψοκίνδυνο. Και επίσης θέλω να πω ότι την επόμενη μέρα όλα τα ραδιοφωνικά δίκτυα της εποχής εκείνης, BBC,
Fox και τα λοιπά, τα λέγανε, μετέδιδαν αυτό το γεγονός, είχε μεγάλη σημασία. Δυστυχώς αυτή η ιστορία είναι άγνωστη σε πολλούς, εμείς προσπαθούμε να την αναδείξουμε. Έτσι λοιπόν το Σάββατο 7 η ώρα θα είμαστε στη γέφυρα των δικαίων. Περιορισμένη είναι η αγοραστική κίνηση με την ελπιδοφόρα εικόνα που σχηματίστηκε με το που άνοιξαν τα εμπορικά καταστήματα. Οι επαγγελματίες καλούν τους καταναλωτές να στηρίξουν την τοπική αγορά. Σχεδόν το σύνολο της αγοράς μπορεί να έχει ανοίξει, όμως η αγοραστική κίνηση που σημειώθηκε με το που άνοιξαν τα καταστήματα δεν επαναλήφθηκε. Στις εμπορικές επιχειρήσεις η κίνηση πλέον είναι μειωμένη, όπως και στην εστίαση. Μόνο κομμωτήριο. Δεν θα ψωνίσουμε. Όχι. Προς το παρόν όχι. Λίγο. Την αγορά πώς τη βλέπετε τώρα? Πάρα πολύ πεσμένη. Πάρα πολύ. Δυστυχώς. Δυστυχώς πάρα πολύ πεσμένη. Και δεν ξέρουμε πού θα πάμε ακόμα. Να ψωνίσαμε για ένα σακάκι. Ένα σακάκι. Το είχαμε μπροστά μας. Έπιασε ο κορονοϊός. Δεν μπορούσαμε να το δούμε. Κλείσαν τα μαγαζιά. Τώρα το πήρα. Τώρα ξανά πότε θα ξαναψωνίσουμε? Πότε ψωνίσουμε γεράματα τώρα? Τι να ψωνίσουμε? Να ό,τι βρούμε. Κάτι δεν ψωνίσουμε. Το περισσότερο είναι για τρόφιμα. Τα συμπεράσματα, ένα είναι το σίγουρο, δεν είναι θετικά και δεν είναι αυτό που προσδοκούσαμε όλοι. Αυτό που πιστεύουμε ότι με την έναρξη την επανεκκίνηση της αγοράς ενδεχομένως θα συνέβαινε. Τις πρώτες μέρες έδειξε κάποια καλά δείγματα, από εκεί και μετά όμως έχει κάτι τελείως. Ελπίζω και εύχομαι να μην συνεχιστεί αυτό, αν και με ευχολόγια δεν γίνεται τίποτα. Αυτό που χρειαζόμαστε είναι τον κόσμο έξω. Βέβαια, το μόνο θετικό, πιστέψτε με, είναι το γεγονός ότι αυτό το διάστημα, από την ώρα που ανοίξαμε και μετά, φάνηκε ότι η πόλη έχει κόσμο. Για πρώτη φορά, λοιπόν, μετά από κάποιο μεγάλο χρονικό διάστημα, είδαμε κόσμο έξω. Άρα, έχει η πόλη κόσμο. Άρα, νομίζω ότι όλοι αυτοί μπορούν να δώσουν κάτι, το κάτι παραπάνω στην αγορά, προκειμένου να κρατηθούμε όλοι εκεί που πρέπει να κρατηθούμε. Όπως τονίζει η πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Ορεστιάδας Φιλιομιλωνά, το άνοιγμα των καταστημάτων και οι αγορές που ακολούθησαν απέδειξαν ότι υπάρχουν καταναλωτές οι οποίοι μπορούν να στηρίξουν την περιοχή. Εμείς, σαν καταστήματα, δεν προλάβαμε και πολύ εντός εισαγωγικών να χαρούμε, διότι προέκυψε και η καραντίνα. Ήταν το γεγονός της αγοράς. Δηλαδή, αυτό που θα απέδιδε ενδεχομένως το κλείσιμο των συνόρων στην αγορά. Δεν φάνηκε. Ίσως αργότερα, γιατί πολύ φοβάμαι ότι δεν θα τελειώσει αυτό. Ίσως αργότερα να δείξει το θετικό αποτέλεσμα, ένα θετικότερο αποτέλεσμα του κλεισίματος των σύνορων. Η κυρία Μιλωνά καλεί τους καταναλωτές να στηρίξουν την αγορά του τόπου τους. Γιατί να μην περιοριστούμε, δεν κατάλαβα. Δηλαδή τι περιμένουμε ακόμα να μας κάνουν για να καταλάβουμε ότι δεν πρέπει να πάμε. Τι πρέπει να γίνει ακόμα? Για πείτε μου, σας παρακαλώ πολύ, γιατί ενδεχομένως το δικό μου IQ να μην είναι και τόσο υψηλό και να μην το καταλαβαίνω. Τι πρέπει να μας κάνουν? Να τους βρούμε στο κρεβάτι μας το πρωί να κοιμούνται? Τι άλλο να μας κάνουν παραπάνω από αυτό που συμβαίνουν? Πείτε μου, για να καταλάβουμε ότι πρέπει να τραβήξουμε ένα χ σε αυτήν τη χώρα. Τέλος. Και στην άλλη. Είναι καταστροφικό αυτό που γίνεται. Είναι καταστροφικό και για το σπίτι μας και για την οικογένειά μας και για την πόλη μας και για τη χώρα μας εν γέννη. Πώς θα το κάνουμε δηλαδή? Δεν νομίζω ότι χρειάζεται περαιτέρω εξηγήσεις. Αναλυτικές οδηγίες δόθηκαν από τα αρμόδια Υπουργεία Παιδείας και Υγείας για τον τρόπο επαναλειτουργίας των σχολικών μονάδων. Με τις αποστάσεις του 1,5 μέτρου, τον ανώτατο αριθμό των 15 μαθητών ανά τάξη και γενικώς όλες τις προβλέψιμες για την επαναλειτουργία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και χωρίς να πραγματοποιείται η συγκέντρωση μαθητών πριν την έναρξη των μαθημάτων, ανοίγουν τη Δευτέρα 1 Ιουνίου τα δημοτικά σχολεία της χώρας. Με κοινή απόφαση της Υφυπουργού Παιδείας Σοφίας Ζαχαράκη και του Υπουργού Υγείας Βασίλη Κικίλια, καθορίζεται ο τρόπος επαναλειτουργίας των σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και των σχολικών μονάδων ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης μετά τη λήξη της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας τους. Προκειμένου να περιοριστεί η αλληλεπίδραση μεταξύ των μαθητών και μαθητριών των τμήματων, υιοθετούνται πρακτικές συστηματικού διαχωρισμού των μαθητών στη διάρκεια των διαλυμάτων, ώστε να αποφεύγεται ο συνωστισμός μεταξύ τους και να διασφαλίζεται η τήρηση των απαιτούμενων αποστάσεων. Αυτό θα ισχύει σε κάθε χώρο του σχολείου. Λόγω των ιδιαίτερων συνθήκων, το εβδομαδιαίο ορολόγιο πρόγραμμα διαλυμάτων και το πρόγραμμα εφημεριών μπορεί να αναπροσαρμόζεται με ευθύνη του Διευθυντή της Διευθύντριας της Σχολικής Μονάδας και του Συλλόγου Διδασκόντων με τη σύνταξη σχετικού πρακτικού και την κοινοποίησή του στην οικία Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Όπως αναφέρεται στην απόφαση, δεν θα πραγματοποιείται συγκέντρωση μαθητών στο προαύλιο χώρο πριν την έναρξη του ορολόγιου προγράμματος
και η καθιερωμένη διαδικασία θα γίνεται μέσα στις αίθουσες, ενώ οι απαραίτητες ενέργειες σχετικές με τη λήξη του διδακτικού έτους, η αποτίμηση του εκπαιδευτικού έργου και η καταγραφή προτάσεων για βελτίωση του επόμενου έτους λαμβάνουν χώρα πριν τη λήξη του διδακτικού έτους. Με τον ίδιο τρόπο θα πραγματοποιηθεί και η επαναλειτουργία των σχολικών μονάδων ειδικής αγωγής πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, όπως επίσης και η υλοποίηση της σύντησης όπου αυτή προβλέπεται.